Είναι το δελτίο ειδήσεων του D News στις 7. Ας δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας, έως αυτή την ώρα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Ως ένα διαζύγιο, που είχε προαναγγελθεί εδώ και αρκετό, έσκασε η είδηση της αποχώρησης του Ανδρέα Λοβέρδου από το Πασόκ σήμερα το πρωί. Και αυτό, διότι εδώ και περίπου ένα χρόνο όλες εξελίξεις έμοιαζαν να οδηγούν εκεί. Καταρχάς, ο κύριος Λοβέρδος δεν εξελέγει βουλευτής, όπως ούτε και οι δικοί του άνθρωποι, δηλαδή η Χαρά Κεφαλίδου και ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος. Παράλληλα, οι σχέσεις του με τον Νίκο Ανδρουλάκη φέρονται να είναι απολύτως παγωμένες, στο βαθμό να λέγεται ότι οι δύο άνδρες δεν έχουν συναντηθεί από τα τέλη του 2021, όταν διεξήχθησαν οι εσωκομματικές εκλογές ανάδειξης νέας ηγεσίας. Διαβάστε αναλυτικά το παρασκήνιο της παραίτησης στο D News. Έρχεται και φέτος επιταγή ακρίβειας ύψους 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων και μακροχρόνια ανέργους, καθώς και το επίδομα προσωπικής διαφοράς που θα δοθεί τον Φεβρουάριο του 2024. Σύμφωνα με πληροφορίες του D News, εξετάζεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα, όπως και πέρσι, να δοθεί νέα επιταγή ακρίβειας. Κάτι που δεν αποκλείεται να ανακοινωθεί στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης που ξεκινούν αύριο το απόγευμα. Η χθεσινή ήταν η θερμότερη ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία και έσπασε το ρεκόρ που κατήχε για λίγες ώρες μόνο, η προχθεσινή, δηλαδή η Δευτέρα 3 Ιουλίου. Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κοουπέρνικας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δικές του μετρήσεις για τη Δευτέρα 3 Ιουλίου επιβεβαίωσαν ότι ήταν η θερμότερη ημέρα στην βάση δεδομένων που χρονολογείται από το 1940, όμως τα στοιχεία δεν είναι ακόμα διαθέσιμα για τις 4 Ιουλίου. Οι παρατηρήσεις αυτές αποτελούν πιθανόν πρόγευση της επίδρασης του φαινομένου El Niño, το οποίο συνδέεται με αύξηση των παγκόσμιων θερμοκρασιών. Νεκρός στο κρεβάτι του και μελανιασμένος, βρέθηκε σήμερα το πρωί ο 53χρονος πατήρ Ιγνάτιος, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ανακοπή καρδιάς. Δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας και ο θάνατός του ήταν ξαφνικός, σοκάροντας τους οικείους του. Ο αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος Ζακάκης, της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ήταν βασικός μάρτυρας της υπόθεσης της Κιβωτού του Κόσμου, ως μάρτυρας υπεράσπισης του πατέρα Αντώνιου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του D News στις 7. Από εμένα τη Στεφανία, παρουσιάστρια τεχνητής νοημοσύνης, καλό σας βράδυ.